Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα μία κινηματογραφική λίστα του καναλιού μας. Αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με τους 10 πιο εικονικούς κακούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Στην συγκεκριμένη λίστα μου έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η παρουσίαση του χαρακτήρα μέσα από τα μάτια φυσικά του σκηνοθέτη και του σεναριογράφου, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η γενικότερη συμπεριφορά του και γενικότερα η αξία του ηθοποιού. Στη συγκεκριμένη λίστα, ας πούμε, δεν γινόταν να μπει ο Michael Myers, τον οποίο έχουν παίξει πάρα πολλοί ηθοποιοί, ενώ ουσιαστικά καθ' όλη τη διάρκεια των ταινιών δεν μιλάει, δεν κάνει τίποτα, απλά πηγαίνει και σκοτώνει. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με τον Jason Voorhees και με τον Leatherface, ενώ στη λίστα μας δεν είχαν χώρο και οι κακοί οι οποίοι δεν είχαν φυσική παρουσία, ώστε να δούμε το παίξιμο του ηθοποιού από πίσω τους. Γι' αυτό το λόγο αποκλείστηκαν ο Τσάκι, η κούκλα του Σατανά, και ο Μέγκατρον, ο κακός από τα Transformers, που παρόλο που και οι δύο είναι πάρα πολύ εικονικοί, δυστυχώς δεν έχουν να μας δείξουν σοβαρή ηθοποιία. Πάμε όμως να δούμε τις επιλογές μας για αυτήν τη συγκεκριμένη λίστα και ξεκινάμε με το νούμερο 10, με τον Freddy Krueger. Και φυσικά μιλάμε για τον πρώτο ηθοποιό, τον κύριο England, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός Freddy Krueger. Καταφέρνει να σε τρομάζει ο συγκεκριμένος χαρακτήρας αφού έρχεται και σε σκοτώνει μέσα στα όνειρά σου. Είναι ένας πολύ επικίνδυνος και πολύ καταστροφικός κακός. Μέσα από τις ταινίες του λοιπόν έχουμε δει ότι ο Freddy Krueger είναι ουσιαστικά αθάνατος, δεν μπορεί να καταστραφεί, κάτι που τον κάνει έναν πολύ επικίνδυνο, έναν τρομερό κακό στον σύγχρονο κινηματογράφο. Φυσικά ο κύριος England, που παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, που ήταν ο κλασικός πρώτος Freddy Krueger, έχει αποδώσει εξαιρετικά το ρόλο του και ενώ τον αντιμετωπίζει και με λίγο χιούμορ, παρουσιάζει τη φρικτή πλευρά του Freddy Krueger που έχει έρθει σε αυτή τη γη για να σκοτώσει όσο πιο πολύ κόσμο μπορεί. Μπορούμε να αφήσουμε όμως στην άκρη το Freddy Krueger να μείνει εκεί στα όνειρά του και να πάμε στο νούμερο 9 και να δούμε τον Agent Smith και πιο συγκεκριμένα τον Hugo Weaving. Και μιλάμε φυσικά για τον κακό, το αντίπαλο δέος του Νίο από τις ταινίες Matrix. Εξαιρετικό παίξιμο, ένας φοβερός ηθοποιός ο Hugo Weaving. Νομίζω ότι έχει αποδώσει τον χαρακτήρα εξαιρετικά. Είναι ένας πολύ δυνατός, ένας πολύ δύσκολος κακός για να καταπολεμηθεί. Ο Agent Smith είναι ένα καταστροφικό πρόγραμμα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλαδή του συστήματος Matrix, το οποίο είναι φτιαγμένο για να κυνηγάει ανθρώπους που τα μυαλά τους έχουν απελευθερωθεί και ή να τα επαναφέρει στο σύστημα του Matrix ή να τα βγάζει από τη μέση μια και έξω για να τελειώνουμε. Ο απότερος σκοπός του όμως είναι να μπει στη Zion, την τελευταία πόλη των ανθρώπων, και να την κατακτήσει. Φυσικά απέναντι στα σχέδιά του βρίσκεται ο εκλεκτός, ο Νίο, και βλέπουμε μια φοβερή μάχη μεταξύ των δύο. Δηλαδή τον καλό, τον μεσία ας πούμε, τον Νίο, και τον κακό, τον Agent Smith. Αλλά ας πάμε και λίγο παραπάνω, ας πάμε στο νούμερο 8, ας αφήσουμε τον Agent Smith στο Matrix και να πάμε στον Lord Voldemort, τον κακό από τη σειρά ταινιών Harry Potter. Στο πρωταγωνιστικό ρόλο είναι ο Ralph Fiennes, τον οποίο μπορείτε να τον δείτε Ralph Fiennes, αλλά δεν είναι Ralph, είναι Ralph. Παίζει εκπληκτικά, έχει αποδώσει απίστευτα τον Λόρδο Voldemort και νομίζουμε ότι είναι ο ρόλος που του τέριαξε, ρε παιδί μου, γάτι πάνω του. Ο Λόρδος Voldemort κάτω από την σκέπη, ας πούμε, του Ralph Fiennes φαίνεται λες και ξεπίδησε κατευθείαν από τα βιβλία της Rowling. Ας αφήσουμε όμως τον Λόρδο Voldemort να κυνηγάει το Harry Potter και ας πάμε στο νούμερο 7, όπου έχουμε τον Saruman με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Christopher Lee. Πάλι για βιβλία, μιλάμε φυσικά για το δεξί χέρι του Sauron, μιλάμε για τα βιβλία Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Ο Saruman είναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, το δεξί χέρι του Sauron, του κακού άρχοντα. Ο Sauron όμως δεν έχει φυσική παρουσία, οπότε δεν μπορούσα να τον βάλω στους κακούς. Εννοείται όμως ότι θα βάζαμε στη λίστα μας τον τρομερό λευκό μάγο Saruman, ο οποίος προλαβαίνει και κάνει πολύ μεγάλο κακό στους πρωταγωνιστές μας και γενικά σε όλη την Μέση Γη.
ο Σάρουμαν είναι ένας πολύ επικίνδυνος κακός, αφού παίρνει κατευθείαν εντολές από τον Σάουρον και πραγματικά δεν ξέρεις τα απότερα σχέδιά του. Ας πάμε όμως λιγουλάκι παραπάνω στο νούμερο 6, όπου έχουμε τον Dracula με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό, τον απίστευτο Gary Oldman. Ο Δράκουλας φυσικά ήταν ένα βαμπύρ, είναι ένα βαμπύρ και γι' αυτό μπορεί και ζει τόσες χιλιάδες χρόνια. Ο Gary Oldman έχει ξεδιπλώσει εξαιρετικά τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, του είχε αποδώσει έτσι μία μυστηριώδη και γοτθική παρουσία θα έλεγα, και άνετα θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος Δράκουλας στην ιστορία του κινηματογράφου, ενώ αν μη τι άλλο είναι ένα από τα καλύτερα βαμπύρ που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στη μεγάλη οθόνη. Όλα αυτά φυσικά χάρη στο τρομερό παίξιμο του Gary Oldman. Όμως ας πάμε και στο 5, όπου έχουμε την Annie Wilkes με πρωταγωνίστρια την Kathy Bates. Μιλάμε φυσικά για την κακό της ταινίας Misery, αφού πιάνει έναν καημένο συγγραφέα, τον πάει σπίτι της η γλυκιά Άννη και τον κρατάει εχμάλωτο μέχρι να γράψει το αγαπημένο της βιβλίο. Το θέμα είναι ότι για να τον κρατήσει εκεί πέρα του κάνει και κάτι ψηλούτσικα βασανιστήρια, μωρέ, εντάξει, έτσι για να περάσει λίγο η ώρα, για να ανέβει λίγο το κέφι ρε παιδί μου. Η γλυκύτατη Άννη λοιπόν δεν έχει μάθει να ακούει όχι από κανέναν και κρατάει παγιδευμένο τον συγγραφέα των βιβλίων Misery και προσπαθεί να τον αναγκάσει να γράψει το βιβλίο που θέλει εκείνη. Γενικά δεν υπάρχουν πολλές και σημαντικές κακές γυναίκες στην ιστορία του κινηματογράφου, αλλά σίγουρα η Annie Wilkes μπορεί να πάρει τα πρωτεία, είναι σίγουρα η καλύτερη γυναίκα κακός στην ιστορία του κινηματογράφου και μία τρομερή παρουσία, ένας τρομερός χαρακτήρας που πλαισιώνει την ταινία Misery. Ας πάμε όμως σιγά σιγά στο νούμερο 4, όπου έχουμε τον Jack Torrance, όπου τον παίζει ο Jack Nicholson, τρομερός ηθοποιός. Νομίζω ότι μπορεί να παίξει τα πάντα, ό,τι πέσει στα χέρια του σε σενάριο το καταστρέφει, μπορεί να το βγάλει για την πλάκα του. Ο Jack Torrance από την ταινία Λάμψη φυσικά είναι ο καλύτερος ρόλος του. Μπορεί να μην είναι τέλος πάντων ο καλύτερος ρόλος του, αλλά τον έχει αποδώσει εξαιρετικά. Ο Jack Nicholson ούτως ή άλλως είναι λιγάκι ψυχάκι, δηλαδή μας το βγάζει αυτό το πράγμα από το παίξιμό του και από τη φάτσα του γενικότερα. Οπότε φαντάζομαι ότι το να παίξει τον Jack Torrance ήταν κάτι εύκολο για αυτόν. Η ταινία φυσικά είναι θρυλική, το The Shining είναι μια θρυλική, θρυλικότατη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου και ο Jack Torrance είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη ταινία είναι τόσο μα τόσο πετυχημένη. Και φυσικά πίσω από τον Jack Torrance κρύβεται ο τρομερός Jack Nicholson. Ας δούμε όμως την τελευταία τριάδα. Και ας πάμε στο νούμερο 3, όπου έχουμε τον Hannibal Lecter, δηλαδή τον τρομερό Anthony Hopkins. Γενικά αυτή η λίστα δεν πάσχει καθόλου από τεράστια ονόματα του κινηματογράφου, έτσι. Ο Anthony Hopkins λοιπόν είναι ένα από αυτά. Έχει συνδεθεί νομίζω με τον ρόλο του Hannibal Lecter, ο οποίος είναι ένας κανίβαλος γλυκός άνθρωπος, ο οποίος βοηθάει αστυνομικές αρχές, ας πούμε, το FBI, τη CIA και την αστυνομία, ώστε να πιάσουν άλλους δολοφόνους. Γενικά ο Hannibal Lecter είναι ένας πολύ ευφυής άνθρωπος και μπορεί να φτιάχνει ψυχολογικά προφίλ από τους φωνιάδες που κυκλοφορούν εκεί έξω. Το θέμα είναι όμως ότι είναι τόσο καλός στο να σκιαγραφεί προφίλ, επειδή είναι και ο ίδιος φωνιάς, σκοτώνει ανθρώπους και τους τρώει έτσι λίγο-λίγο. Γιατί μωρέ ο Hannibal Lecter είναι λιγουλάκι κανίβαλος μωρέ, τρώει ανθρώπους μωρέ το παιδί, εντάξει. Τι θα του κάνεις δηλαδή κουμάντο στο τι θα φάει, δηλαδή πως τρώμε εμείς ένα μπέργκερ, μία πίτσα. Έτσι και εκείνος τρώει τον αγαπημένο του άνθρωπο. Δεν μπορώ να σας καταλάβω ώρες ώρες δηλαδή, έναν τόσο γλυκό άνθρωπο να τον βάλουμε στη λίστα με τους κακούς δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε όμως τον Anthony Hopkins και τον Hannibal Lecter να φάνε ό,τι θέλουν επιτέλους. Αφήστε τους ήσυχους τους ανθρώπους και πάμε στο νούμερο 2 που έχουμε τον The Joker. Είτε τον παίζει ο Jack Nicholson, είτε τον παίζει ο Heath Ledger.
Ο Τζόκερ είναι ένας καταστροφικός κακός, είναι το αντίπαλο δέος του Batman, είναι πολύ ευφυής και κάνει πολύ ζημιά στον αγαπημένο μας χαρακτήρα. Φυσικά δεν μπορώ να διαλέξω ποιος μου αρέσει περισσότερο, ο Τζακ Νίκολσον ή ο Χιθ Λέτζερ. Αλλά καλά έχει ο ένας, αλλά καλά έχει ο άλλος. Βέβαια είναι και τα δυο ψυχάκια και παίξαν τον χαρακτήρα απίστευτα. Προτιμώ τον Τζακ Νίκολσον γιατί δίνει και μια χιουμοριστική νότα στον χαρακτήρα, στον Τζόκερ, κάτι που νομίζω ότι λείπει από το τρομερό φυσικά παίξιμο του Χιθ Λέτζερ. Αφού λοιπόν φτάσαμε τόσο ψηλά, νομίζω ότι είναι ώρα να δούμε και την κορυφή, το μεγαλύτερο κακό στην ιστορία του κινηματογράφου, δηλαδή τον σκοτεινότατο Darth Vader, φυσικά με πρωταγωνιστή τον David Prowse. Darth Vader λοιπόν, ο κακός από τα franchise ταινιών Star Wars, ο πιο εικονικός κακός στην ιστορία του κινηματογράφου, με αυτό το κράνος το μαύρο και την εντυπωσιακή παρουσία και φυσικά δεν γίνεται να ξεχάσουμε αυτή την απίστευτη φωνή που είναι σαν να έχει πάθει πνευμονία ο άνθρωπος, ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων από άνθρωπο, από το συγκεκριμένο χαρακτήρα. Πόσο φοβερός κακός ο Darth Vader. Είναι ένας λόγος, ένας από τους μεγάλους λόγους θα έλεγα, της επιτυχίας των ταινιών Star Wars. Ίσως μάλιστα ο βασικός λόγος που τα επεισόδια 7 και 8, περιμένουμε να δούμε και το επεισόδιο 9, δεν πετυχαίνουν συγκριτικά με τις παλιότερες ταινίες Star Wars, είναι η έλλειψη ενός κακού σαν τον Darth Vader. Τι να μας πει και ο κύριος Kylo Ren, ο πατροκτόνος, ο άθλιος. Τι να μας πει τώρα ο Kylo Ren μπροστά στον τρομερό τον David Prowse και το εκπληκτικό παίξιμό του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Star Wars, αφού ανέδειξε τον Darth Vader ως έναν από τους πιο τρομερούς κακούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Αυτή ήταν η λίστα μας, ελπίζουμε να σας άρεσε, ελπίζουμε να τη βρήκατε έτσι πολύ μακάβρια, γιατί όταν μιλάμε για κακούς φυσικά μιλάμε για κάτι το μακάβριο, για κάτι το περίεργο, για κάτι το κακό τέλος πάντων. Μην ξεχνάτε, subscribe αν δεν το έχετε κάνει ήδη, like αφού βλέπετε το βιντεάκι, πατήστε και ένα like και share. Μοιραστείτε το παντού, σε όλα τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, παντού. Και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.